Και να μου κερδίζει και το τζάμπολ και ο Μπουσέι θα κάνει την πρώτη επίθεση. Εδώ κλέβει ο Μπλέικς, κλέβει στον εθνιασμό και θα κάνει το 4-2. Ο οποίος συνεχίζει να καταδικά την ομάδα του. Κιλαράς για 3 μέσα. 9-2 με το τρίποδο του Κιλαρά. Το Γιάννη είναι είδηση, 3-30. Σουτ για 3, εύστοχος από τον Μπουσέι. Γυρίζει, θα βγάλει στη γωνία για 3. Εύστοχος. Άστοχο, airball μάλιστα. Ο Βασιλογκούνα, Washington φεύγει στον ενδιασμό. Βρίσκει ωραία και κάρφωμα εδώ το highlight. Πιο πίσω για την ένωση, είδαμε. Εδώ τον Μόμπλεϊ να καρφώνει. Μπλέικς, σουτάρ για 3. Μέσα. Για την ένωση. Μπουσέι σηκώνεται για 3. Μέσα. 32-24. Για μεγάλη σε διάρκεια επίθεση. Ο Washington όμως βρίσκει το διάδρομο και θα βάλει το καλάθι. 34-31. Washington κάνει ωραία προσποίηση. Όμορφο καλάθι από τον Washington που θα κάνει το 46-39. Παίρνει το σκρίνα τον Πυρίλη. Θα βγάλει έξω στον Θωμά σουτάρ για 2 μέσα. Ο χρόνος τελειώνει, 5 δευτερόλεπτα για τον Πόλ. Κλέβει ο Πυρίλης. Blake's assist. Θα καρφώσει ο Τόμας. Μπράουν βρίσκει διάδρομο, σηκώνεται, κόβει, ήταν συγκάθετο η μπάλα. Σωστά μετράει το καλάθι. Μπουσέι θα βρει τον Μόμπλεϊ, σηκώνει και καρφώνει. 54-52. Θα περάσει μέσα. Ωραία, ωραίο κόψιμο από τον Ράι τώρα. Washington θα βρει τον Τόμας και καλάθι. Ωραίοι, ωραίοι ήταν, ο οποίος θα μειώσει τον πόντο 60-58. Μαζί μου είναι ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Δήμης Κουσένης. Coach, η ομάδα σας σήμερα θεωρώ ότι δεν τα πήγε τόσο καλά. Αν κρίνουμε και από τις φωνές που κάνατε σε αρκετά από τα time-out, τι ακριβώς πήγε λάθος σήμερα για τον ΑΠΟΕΛ? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να καταλάβετε ότι σήμερα εμείς μετά από 1,5 μήνα ολοκληρώνουμε μια σειρά αγώνων διπλών παιχνιδιών, Τετάρτη Σάββατο, Τετάρτη Σάββατο. Ήταν φανερό ότι οι παίκτες ήταν κουρασμένοι, δεν είχαν την απαραίτητη ενέργεια. Μόλις πριν 2 μέρες παίξαμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και καλούμασταν μέσα σε 48 ώρες με ταξίδι στη μέση να παίξουμε ένα εξίσου δυνατό παιχνίδι με την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος στο παραλίμνη. Περισσότερο οι φωνές είχαν να κάνουν με την αφύπνιση των παικτών, περισσότερο στα θέματα συγκέντρωσης, διότι πολλές φορές όταν κουράζεται το σώμα, το πνεύμα δεν ακολουθεί. Αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου το κλειδί. Θεωρώ όμως ότι κρατήσαμε την άμυνά μας σε αρκετά καλά επίπεδα. Μια ομάδα που έχει επιθετικό χαρίσματα, που είναι παίκτες με φύση επιθετική, τους κρατήσαμε στους 61 πόντους. Ελέγχαμε τον αγώνα. Σίγουρα το παραλίμνη ήταν πάντοτε κοντά. Το περιμέναμε ότι θα ήταν κάπως έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί, αν χαλαρώσει πολύ μέσα σε ένα λεπτό, δύο λεπτά, να ανατρέψει διαφορές των 8 και 10 πόντων. Εγώ αυτό που έχω να πω σήμερα είναι να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, διότι πραγματικά μετά από 1,5 μήνα και παίζοντας συνέχεια διπλά παιχνίδια, καταφέρανε να είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Και στο θέμα της FIBA Euro Cup να περάσουμε στην επόμενη φάση και τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρουμε, να τα πάρουμε, έχοντας δύο ήττες που θα έλεγα ότι ήταν για αυτή την εποχή εντός προγράμματος, στην έδρα του Κεραυνού και στην έδρα της ΑΕΚ. Και τώρα έχετε, αν δεν κάνω λάθος, 2,5-3 εβδομάδες ξεκούρασης ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γενικά πέστε μας έτσι στα γρήγορα για τους επόμενους στόχους. Τι μπορεί να κάνει ο ΑΠΟΕΛ στον επόμενο όμιλο, που είναι και πιο δύσκολες οι ομάδες, αλλά και τώρα που μπαίνουν και σε πιο δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, αρχής γενομένης από αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, θα είναι η πρώτη εβδομάδα όπου θα έχουμε περίπου 5 μέρες για να προετοιμαστούμε και να κάνουμε προπονήσεις πλέον κανονικές για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε από την επόμενη εβδομάδα να ασχολούμαστε και με τα παιχνίδια του FIBA Euro Cup. Ο όμιλός μας είναι όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτή τη φάση των 24, είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι η γερμανική Von, η οποία είναι γερμανική ομάδα, παίζει στην Bundesliga στη μέση της βαθμολογίας και πάνω μάλλον από τη μέση, με 6 Αμερικανούς παίκτες και άλλους 6 υγιεινείς Γερμανούς. Μια ομάδα πολύ καλή. Υπάρχει μετά η λιθουανική, η Vita Outas, η οποία είναι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ό,τι και να πούμε, το λιθουανικό μπάσκετ πάντοτε έχει ένα μοντέλο όπου δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος το τι θα συναντήσεις. Παιδιά τα οποία ξέρουν μπάσκετ, τα παιδιά μπορούν να τρέξουν, μπορούν να σουτάρουν, μπορούν να παίξουν όλες τις θέσεις. Και υπάρχει και τελευταία η ομάδα της Αυστρίας, όπου είναι και Έλληνας προπονητής, ο Κρίστοφ Γκάζι, ο Όβερβαρντ. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα νεανική, με πολύ ενθουσιασμό. Θα έλεγα ότι παρομοιάζει λίγο με την ομάδα του Παραλιμνίου. Εμείς θα προετοιμαστούμε αυτές τις 2,5 εβδομάδες
θα κάνουμε την απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Θα μας δοθεί δυνατότητα πλέον να κάνουμε και προπονήσεις, διότι με Τετάρτη Σάββατο δεν είχαμε δυνατότητα να προπονηθούμε, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην επόμενη φάση, όπου αυτό που είπαν τα παιδιά όλοι, ότι να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν. Δεν θα πάμε ούτε για τουρισμό. Θα προσπαθήσουμε κάθε παιχνίδι με αγώνα, να με κεφάλι ψηλά να φέρουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και γιατί όχι να περάσουμε και στην επόμενη φάση, αν μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας και θα τα ξαναπούμε. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Μαζί μας ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προπονητής της Ένωσης. Η ομάδα σας σήμερα τα πήγε για άλλη μια φορά εξαιρετικά σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Όμως, σε αντίθεση με την προηγούμενη σας έξοδο στον Κεραυνό, δεχτήκατε την ήττα. Πού οφειλόταν σήμερα η ήττα, ήταν μήπως η αστοχία από τα τρίποντα? Καταρχήν, να τονίσουμε ότι η ομάδα μου έχει το χαμηλότερο πάλι της κατηγορίας. Ξεκινήσαμε τη σεζόν για να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Κανείς δεν περίμενε μέχρι τώρα να έχουμε τρεις νίκες τώρα στα πέντε παιχνίδια, πριν ήταν τέσσερα. Και φτάσαμε να στεναχωριόμαστε που χάνουμε από το Λευκόθεο, από το ΑΠΟΕΛ μέσα στο Λευκόθεο. Πραγματικά στεναχωρηθήκαμε, γιατί πιστεύω μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν πήγαμε καλά στο πρώτο δεκαλεπτό. Αφήσαμε τα ΑΠΟΕΛ να ελέγξει το ρυθμό και να σκοράρει κάποια εύκολα καλάθια στον εφηλιασμό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά καταφέραμε να δέσουμε την άμυνά μας και νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, η αστοχία μας, είχαμε μόλις ένα στα 19 τρίποντα, μας τύχησε στο τέλος το παιχνίδι. Η συνέχεια τι λέει για την Ένωση? Όπως είπατε, το χαμηλότερο budget όμως είναι έκπληξη του πρωταθλήματος. Το είπε και ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ αυτό, ότι είναι έκπληξη του πρωταθλήματος η Ένωση. Η συνέχεια για εσάς ποια θέλετε να είναι, πού θέλετε να πάτε με αυτήν την ομάδα που έχετε χτίσει? Εντάξει, εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στόχος μας είναι να παλεύουμε κάθε παιχνίδι, τα παίζουμε εντός είτε εκτός. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες νίκες, να έρθει ο κόσμος να μας αγκαλιάσει. Πράγμα που τα τελευταία δύο παιχνίδια είχαμε κόσμο στο γήπεδο. Αυτό θα προσπαθήσουμε, να δώσουμε ευκαιρίες στα νεαρά παιδιά. Όπως είδατε, πήραν χρόνο συμμετοχής οι δύο νεαροί, ο Πυρίλης και ο Στρατής. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ελπίζουμε σε καλύτερη συνέχεια στο μέλλον. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.